Εμείς. Ναι. Είμαι δεσμευμένη. Mm-hmm. Και. Τι εννοείς και. Τώρα κάτι είναι το πιο δύσκολο. Σου γράψε ένα ποίημα, θα ήθελα να σου το πω. Ναι. Όχι. Σ' αγαπάω, Ζέτα! Κι είναι η ζωή μου, Ζέτα. Ναι. Χωρίς εσένα, Ζέτα. Ναι. Γεμιστά δίχως τη φέτα, Ζέτα. Πολύ καλό. Ορίστε. Πέτα, Ζέτα, πέτα! Πέτα στα όνειρά μου. Και άμα δεν με θέλεις, να ξέρεις, Ζέτα, να μου. Αυτό μου έκατσε τώρα για το τελευταίο. Το γράψες τώρα. Ναι, ευχαριστώ. Δικό σου. Κάποιος άλλος. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Στελάκι, κάποιος. Τα καλή. Παιδιά, ελάτε να έρθουν τα παιδιά. Είμαι καλή. Εγώ δεν τρώω με τζατζίκι. Δεν πειράζει, δεν σου φτιάξουμε. Δεν τρώω με τζατζίκι, θα βάλω γύρω εδώ. Εδώ χωρίς τζατζίκι, καλά, θα σου φτιάξουμε ένα χωρίς ντομάτα. Έχεις ποτέ παρακαλέσει άντρα? Να παρακαλέσω άντρα για ποιο θέμα? Για να τα φτιάξετε, για να μην χωρίσετε. Όχι. Α, τεράστιο, δεν νομίζω να έχουν τέτοιο. Όχι, δεν μπορώ να εκμεταλλευτώ τίποτα τέτοιο. Αν σου έχω κάνει παιδικό. Ντομάτα πατάτες σως. Σως δεν έχετε, θα ήθελα να είχατε λίγο, γιατί δεν θέλω τζατζίκι. Παρακαλώ. Η Ζέτα Μακρυπούλια τρώει. Τρώει. 44% στα νεανικά. Πίνα. Ασύλληπτη. Πήρες κιλά τις γιορτές? Όχι. Δεν πρόλαβα. Ποιος από τους παρουσιαστές που θα σου πω έχει τις λιγότερες πιθανότητες να συμπαρουσιάσει μαζί σου? Δεν θα ήθελες δηλαδή? Ο Γρηγόρης, ο Λιάγκας ή ο Ρουβάς? Δεν ξέρω. Μάλιστα. Έχεις ότι δουλίτσα μου. Το ξέρεις ότι τσιγκουμενάρα, έτσι. Αλήθεια, σε ευχαριστώ. Σε έχει κάνει ποτέ? Γύρω ή σουβλάκι, τι θέλετε? Γύρω.